Θα έρθω να κάτσω δίπλα σου, θα κοιτάζεις την κάμερα, θα ξέρεις ότι είναι οι διευθυντάδες του Open και μας παρακολουθούν και θα πουλήσει σε μένα για να με πάρουν εδώ στο κανάλι. Τώρα θα το κάνουμε αυτό. Πούλαμε τώρα. Αλλά όταν τελειώσουμε πρέπει να τηλεφωνήσουν και να με πάρουν. Θέλω στην ομάδα μας να είναι ο κύριος Ανδρέας Μικρούτσικος, γιατί... Να με δείχνεις όπως κάνουμε έτσι στα προϊόντα, ναι. Πολύ εμπειρία, το γνωρίζουμε όλοι και το ξέρουμε. Δείχνετε, κατά δείχνετε, δεύτερο. Έλα. Και μπορεί να ανεβάσει και τα νούμερα τηλεθέασης, κάτι το οποίο το έχουμε δει. Βέβαια. Και όπως λένε, πουλιστερούς. Κι άλλο, να τους πείσει. Πες για το παρουσιαστικό. Το παρουσιαστικό. Είναι νεότατος, αν και μπορεί μέσα του κατά βάθος να νιώθει όχι τόσο νέος. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Μέτρια. Δεν χτύπησε το τηλέφωνο. Δεν είναι η διευθυντάδες του Open, λοιπόν. Δεν πήρε κανείς, λένε, πάνω το κοντρόλ. Χρειάζομαι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο Ανδρέας ήταν τρελός εξισορροπιστής εχθές, έτσι. Να δώσουμε την αγάπη και τα φιλιά μας. Κορίτσι μου, έχεις το Μικρούτσικο. Δεν πρέπει να τον πουλήσεις εκεί πέρα. Εγώ θα τρελώ, θα γινόταν χαμπός. Τον Ανδρέα. Τι λες τώρα, παιδάκι μου. Τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Κυρίες και κύριοι. Τραβάει βάρη και δεν κλατάρει. Λέγεται Μικρούτσικος, αλλά είναι τεράστιος. Είναι ο άνθρωπος που έχει δοκιμάσει τις περισσότερες ζώνες στην ελληνική τηλεόραση. Είναι εγγύηση. Χάλασε το μάστερ του καναλιού σας, αφήστε τον και 3 ώρες θα σολάρει μόνος του. Και εμείς θα καθόμαστε σαν τους Χάνους, έτσι, και θα παρακολουθούμε. Είναι ωραίος, παίζει φλάουτο. Και πάνω απ' όλα έχει γράψει το Κουτσουράκι. Ένα τραγούδι που μας σημάδεψε. Αλλά και το πιο αδικημένο τραγούδι της Eurovision. Θα είναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη. Αν θέλετε να μπει η Άνοιξη στο κανάλι σας, πάρτε τον Ανδρέα Μικρούτσικο! Εντάξει, αγάπες μου, τον πούλησα! 0! Δεν πήρω το Ανδρέας! Τι κάθομαι εγώ και κάνω εδώ, ρε παιδιά!